επί των τύπων των ύλων τυκλοφορείται η έκθεσή σας. Βλέπουμε κάποιο. Όχι, συγγνώμη, τώρα βλέπουμε την. Την αφίσα. Λοιπόν, ξεκινήστε να μας μιλάτε με βάση τα πλάνα. Αυτά είναι χαρακτικά. Είναι σόγλυφο και εξόγλυφο, μικρό γλυπτό. Έχει απουσία χρώματος. Είναι μόνο λευκό. Είναι κολαγραφίες. Κολαγραφίες λέγονται. Κολαγραφίες, ναι, με κόλλα. Δηλαδή όλη η μήτρα τους έχει γίνει με κόλλες και όλα αυτά. Εδώ έχουμε τώρα πέρασει όμως. Τώρα στη βιντεοεγκατάσταση, που είναι η μοναχικότητα του ανθρώπου στη γέννηση και στο θάνατο. Παρακολουθούμε λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εγώ το έζησα, για να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα. Δεξιά και αριστερά δύο διαφορετικές εικόνες. Τώρα περάσαμε στο γλυπτό κάτω, με το χόρτο που είναι. Όπου μου έλεγε η κυρία Καλτσίδου ότι πάει και το ποτίζει κάθε μέρα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς. Ναι, έτσι, ναι, είναι η διαδικασία. Με ενδιαφέρει να δείξω τη διαδικασία, ότι το φροντίζω, ότι το δημιουργημά μου το έχω μέσα στην έννοια μου. Ότι δεν είναι κάτι αποκομμένο από την πραγματικότητα, αντί το κάναμε, το αφήσαμε και φύγαμε. Ναι. Πώς και αποφασίσατε να κάνετε αυτή την έκθεση με αυτό το θέμα και τη συγκεκριμένη τεχνική? Ήθελα να το επικοινωνήσω αυτό με τον κόσμο, να δω τις αντιδράσεις, τις απόψεις του. Πώς και ούτως φαίνεται? Ή άλλως με ενδιαφέρει η φύση και όλος αυτός ο κύκλος που γίνεται, από το ξερό στο χλωρό, η αντίθεση που υπάρχει και στη φύση και μέσα μας και σαν ύπαρξη εμείς. Επίσης πολύ ωραίο έργο στον τοίχο. Μιλήστε μας λίγο για αυτό που βλέπουμε. Είναι γλυπτά, είναι σπαράγματα μορφών και γύρω-γύρω υπάρχει χόρτο. Θέλω πάλι να δείξω από την πορεία του ανθρώπου, από τη γέννηση στο θάνατο, από το χλωρό στο ξερό. Και αυτά? Και αυτά είναι επίσης κολαγραφίες, αλλά έχω βάλει φύλλο χρυσού από πάνω, όπως κάνουν τις αγιογραφίες, με την ίδια τεχνική. Έτσι έχει μια αναφορά και στο Βυζάντιο. Και είναι κύτταρα και ο πύρανος των κυττάρων έχει σπαράγματα ανθρώπινων μορφών. Αυτό είναι η εγκατάσταση. Είναι στο πάτωμα. Είναι αυτό που στο βλέπετε. Πάτωμα. Το βλέπεις είναι δηλαδή. Ναι. Πείτε εσείς. Προσπαθώντας να εξηγήσω, γιατί και εγώ στην αρχή δεν καταλάβανα, έβλεπα. Ήμουν στο πάτωμα και το κοιτούσα. Και μάλιστα είπε η κυρία Καλτσίδου, επειδή κουνιόταν, δεν ξέρω αν το είδατε στο τελευταίο πλάνο, έτσι όπως φυσούσε, τα φύλλα χρυσού ήταν σαν να κουνιούνται. Ναι. Και αναρωτιόταν αν συνεχίζουν να κουνιούνται, γιατί πρέπει να κουνιούνται. Ναι. Το έργο δηλαδή θέλει τα φύλλα αυτά να κουνιούνται. Ναι. Θέλω να δείξω το πόσο ευαίσθητα είναι. Αυτό έχει επιρροές από τη Βεργίνα, από τα στεφάνια της Βεργίνας. Μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτά τη βελανιδιά, τα στεφάνια της βελανιδιάς. Και προσπάθησα έτσι να το επηρεάσει από εκεί και ήθελα να το βγάλω αυτό, αυτή την κίνηση και την ευαισθησία που έχει αυτή η κίνηση. Και δείχνει σε εμβριακή στάση έναν άνθρωπο. Ναι. Σαν δάπεδο χωμάτινο με ρογμές, όπως είναι από την ξηρασία. Είναι, θέλω να δείξω πάλι την αντίθεση του φθαρτού της ανθρώπινης φύσης. Ούτως άλλως και θεολογικά λέει ότι ο Θεός τον έκανε από το χώμα και στο χώμα βρισκόμαστε. Αλλά και ο χρυσός δείχνει την ανάγκη του ανθρώπου να μείνει αναλύωτος και πάνω στη γη, άφθαρτος. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα το χώμα και το χρυσό. Περίεργη δουλειά. Ναι. Δεν βλέπουμε καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στο Βερολίνο, μπορεί να γίνονται τέτοιες δουλειές, αλλά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι από τις δουλειές εκείνες που δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Ναι. Αυτή είναι δική σας, το δικό σας ύφος? Δηλαδή τέτοιες δουλειές να περιμένουμε από εδώ και στο εξής? Ναι, θα προσπαθήσω τέτοιες δουλειές. Ναι. Πολύ ωραία.